Κυρίες και κύριοι, εκπρόσωποι του εκπαιδευτικού χώρου που παρίσταστε, διευθυντές, καθηγητές και μαθητές, τωρινοί αλλά και παρελθόντες ή με άλλες ιδιότητες παλαιότερα και άλλες σήμερα, κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι στην τοπική αυτοδιοίκηση, φίλες και φίλοι και πρωτίστως, πέρα από τα αγαπητά μας παιδιά, αγαπητέ φίλε και τιμόμενε σήμερα, Λάμπρο Θεοδωράκο. Ένα ακόμα, παιδιά, πιο δυνατό. Με όρους αθλητικούς, αυτό θα το λέγαμε κερκίδα, αλλά με λόγους πολιτιστικής, με όρους πολιτιστικής εκδρομής θα το πούμε γαλαρία. Καλώς ορίσατε στη σκηνή θεάτρου Σοφία Βέμπο, του Καραπάντσιου Πολιτιστικού Κέντρου. Του κέντρου αυτού που είναι ένα κόσμημα για την πόλη της Θεσσαλονίκης και τολμούμε να πούμε πως είναι ο ομορφότερος χώρος πολιτισμού σε δημοτικό κατάστημα σε όλη τη Βόρεια Μακεδονία. Αυτός ο χώρος αποκτά αξία, αποκτά νόημα και υλοποιεί την αποστολή του όταν το γεμίζουν άνθρωποι, όταν αποκτά ψυχή. Και αυτό είστε εσείς. Γι' αυτό σας ευχαριστούμε θερμά, καθένα και καθεμία, για την παρουσία σας εδώ. Θέλουμε επίσης να θεωρείτε πως το Καραπάντσιο Πολιτιστικό Κέντρο, αλλά και όλες οι δομές πολιτισμού του Δήμου μας, είναι διατεθειμένες για να γίνουν κτήμα της ίδιας της κοινωνίας. Αποστολή δική μας είναι αυτούς τους χώρους να τους χρησιμοποιούμε με τέτοιο τρόπο που ο πολιτισμός μέσα σε αυτούς, μέσα από εσάς, μέσα από εμάς, μέσα από όλους τους ανθρώπους και τους συλλόγους πολιτιστικής αναφοράς να γίνεται πράξη. Καλώς ορίσατε λοιπόν και η σημερινή εκδήλωση από τον τίτλο της ακόμα προδιαθέτει ποιο είναι και το περιεχόμενό της. Χορεύοντας με το Λάμπρο. Το πρόσωπο που θα πρωταγωνιστήσει το καταχειροκροτήσαμε πριν και είναι πραγματικά η μεγαλύτερη τιμή για έναν δάσκαλο, είτε είναι δάσκαλος χορού εντός της δημόσιας εκπαίδευσης, την οποία τιμούμε, εκτιμούμε, υπηρετούμε και στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί αποτελεί κορυφαία παράμετρο για την κοινωνική αναδημιουργία, είτε είναι δάσκαλος σε τμήματα πολιτιστικών φορέων, που κι αυτοί είναι οι άτλαντες του πολιτισμού που σηκώνουν ένα κομμάτι της καθημερινότητας του πολιτισμού στην πλάτη τους. Όταν αγαπιέσαι λοιπόν σαν δάσκαλος, αυτή είναι η κορυφαία τιμή. Αυτό και τίποτα παραπάνω, αυτό και τίποτα λιγότερο είναι που θα παρακολουθήσουμε σήμερα. Θερμές ευχαριστίες για τη διαχρονική συνεργασία του μέχρι σήμερα στο Καλλιτεχνικό Σχολείο, στο Γυμνάσιο Μελικιακές Τάξεις Αμπελοκήπων Μενεμένης. Στη σημερινή του διευθύντρια, κυρία Γεωργία Μιστρίδου, βλέπω όμως ανάμεσα στους εκλεκτούς προσκεκλημένους και τον κύριο Βαρβαρέσο, τον οποίο με την ίδια χαρά και τιμή υποδεχόμαστε, για τη διαχρονική, επαναλαμβάνω, συνεργασία τους με τον Δήμο μας γενικότερα, αλλά και με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού, της οποίας έχω την τιμή να έχω το πιδάλιο τα τελευταία 10 χρόνια, γιατί πράγματι η συνεργασία μας είναι αγαστή, αλλά θα πρέπει και να γίνει ακόμη βαθύτερη, ακόμη δυνατότερη, ακόμα ουσιαστικότερη. Ήδη σε συνεργασία με το Σύλλογο Διδασκόντων, αλλά και τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και τα Παιδιά, έχουμε θέσει σειρά εκδηλώσεων υπό την αιγίδα της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού, αλλά τέτοιες δράσεις, επαναλαμβάνω, με ακόμα μεγαλύτερο φορτίο και ένταση και αγάπη και πάθος, θα ακολουθήσουν και στο μέλλον. Κοντά μας, από το χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης, βρίσκονται, και νομίζω πως τιμή είναι και θα έπρεπε αυτό να συμβαίνει, αιρετοί μου συνάδελφοι, οι οποίοι όμως είναι ταυτόχρονα και μέλη της Επιτροπής Πολιτισμού του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης, η οποία συστάθηκε με την πρώτη απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου για το έτος 2024. Κοντά μας λοιπόν είναι η εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος σε θέματα πολιτισμού, κυρία Ιωάννα Βακελάκη Χάρμπαλη. Είναι και μέτρο. Είναι η Βασιλική Γεννηματά, τοπική σύμβουλος της κοινότητας Αμπελοκήπων.
αλλά είναι και μέλος του Συλλόγου Γονέων του Καλλιτεχνικού Σχολείου και φυσικά, παρά το γεγονός ότι υπηρετεί ως αντιδήμαρχος στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης, μέλος της Επιτροπής Πολιτισμού και μαθημά με την παρουσία του, είναι και ο Αντιδήμαρχος Εξυπηρέτησης Πολιτών, ο κύριος Μιχάλης Ραλίδης. Ευχαριστώ θερμά για τη συνεργασία του το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων. Η εκδήλωση σημερινή θα έχει τις εξής ενότητες. Αμέσως μετά, σε ένα βίντεο 20 περίπου λεπτών, μέσα από εικόνες, μέσα από συνεντεύξεις, μέσα από όμορφες στιγμές τις οποίες θα προβληθούν και θα παρελάσουν από μπροστά μας, θα υποθούν λόγια για το τιμόμενο πρόσωπο. Νομίζω ότι θα είναι μία περίληψη μιας σίγουρα μακράς και σε περιεχόμενο και σε χρόνο προσφοράς του Λάμπρου Θεοδωράκου. Ακολούθως, αφού ολοκληρωθεί η προβολή του όμορφου αυτού βίντεο, θα γίνει η τιμητική απονομή από δύο διαφορετικούς, ας το πούμε, φορείς. Από τη μία πλευρά θα τιμηθεί από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Χωροστάση και από την άλλη πλευρά, επειδή θύτευσε ευόρκος και ευδοκίμος και ως δάσκαλος στα χορευτικά τμήματα του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης, θα τιμηθεί και από τον Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης. Και νομίζω πως σημαντικότερο από το να τιμηθεί από τον Αντιδήμαρχο ή από τον Δήμαρχο, θα είναι να βραβευτεί από αυτούς που είναι σίγουρα σπουδαιότερους σπουδαιότερος για εκείνους και που είναι και εκείνοι σπουδαιότεροι για εκείνον και έτσι πρέπει να είναι, που είναι οι μαθητές του από τα τμήματα τα χορευτικά του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης. Καλώς ορίσατε και πάλι. Τέτοια να γίνονται, γιατί το καλό πρέπει να αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση, Λάμπρο. Όποιος προσφέρει στην κοινωνία μία ψηφίδα, ένα κομμάτι προσφοράς, θα πρέπει να τιμάται, όχι απλώς για να του αποδοθεί τιμή, αλλά γιατί μέσα σε μία κοινωνία που καταραίουν οι αξίες, τα ιδανικά και που αναδιατάσσονται και αλλάζουν οι προσανατολισμοί και οι κατευθύνσεις, το να τιμώνται οι άνθρωποι της προσφοράς αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για κάτι που πρέπει να μείνει ζωντανό και αυτό είναι ο πολιτισμός, η παράδοση, η ταυτότητά μας, αυτό που είμαστε, αυτό που έχουμε και αυτό που θα μείνει. Καλώς ορίσατε. Καλώς ορίσατε. Δεν είμαστε εδώ για κάποια κοπή βασιλόπιτας, ούτε για κάποιον ετήσιο χορό. Είμαστε εδώ για ένα λόγο. Για να τιμήσουμε τον δάσκαλό μας, τον Λάμπρο Θεοδωράκο. Επιθυμία των παιδιών από το Καλλιτεχνικό, στο οποίο ο Λάμπρος δίδαξε 17 χρόνια. Επιθυμία των χορευτών του Χωροστασίου, ιδρυτής στο Χωροστάσιο ο Λάμπρος. Επιθυμία κάποιων κυριών από το Δήμο Αμπελοκήπων, που μάθανε με τον Λάμπρο να χορεύουν παραδοσιακούς χορούς. Γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ, για να γλεντήσουμε για τον Λάμπρο. Κυρία Μυστρίδου, είστε μια καινούργια διευθύντρια στο σχολείο μας. Είναι τιμή για μας η συνεργασία που κάνουμε ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων. Θέλουμε να σας ρωτήσουμε, να μας πείτε την άποψή σας για τον κύριο Θεοδωράκο. Δεν τον ξέρετε πολύ, δεν τον ξέρετε πολλούς μήνες, αλλά έστω αυτό που έχετε ζήσει μαζί του, θέλουμε να σας ακούσουμε. Ναι, νομίζω ότι χρειάζεται πολύ καιρός για να καταλάβεις έναν άνθρωπο. Φαίνεται ότι αγαπάει πάρα πολύ τα παιδιά, είναι πάρα πολύ δραστήριος. Μαθαίνω ότι όλα αυτά τα χρόνια ήταν πάρα πολύ δραστήριος, έχει κάνει εξαιρετικά πράγματα. Χαιρόμαστε που είναι μαζί μας και την τελευταία χρονιά πριν τη συνταξιοδότηση. Του ευχόμαστε καλή συνέχεια στη ζωή του και σε ό,τι κάνει, γιατί είμαι σίγουρη ότι θα κάνει πράγματα και μετά, δεν είναι από τους ανθρώπους που κάθονται. Και μακάρι να τον είχαμε και στα επόμενα χρόνια, αλλά αποφάσισε να βγει στη σύνταξη, είναι προσωπικό του θέμα. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ πάντως και εκ μέρους φαντάζομαι και των προηγούμενων διευθυντών και του συλλόγου και όλων των παιδιών με τα οποία έχει ασχοληθεί και έχει παλέψει και έχει δημιουργήσει πράγματα. Νομίζω ότι όλοι θα θέλανε, αν ήταν εδώ, να τον ευχαριστήσουν από καρδιάς. Σας ευχαριστούμε. Μέρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνεις να πω δύο λόγια κι εγώ για το Λάμπρο. Αν και δύο λόγια δεν αρκούν για να περιγράψει κανείς την πληθωρική προσωπικότητα του Λάμπρου ως άνθρωπο, ως συνάδελφο, ως επαγγελματία.
Από το 2008 που ήρθα σχολείο και πρωτογνώρισα το Λάμπρο μέχρι και σήμερα, παραμένει ένας άνθρωπος με αστήρευτη ενέργεια. Είναι πολύ αυθεντικός, πάντοτε με τον καλό το λόγο, με χιούμορ, με το χαμόγελο, αισιόδοξος. Ένας άνθρωπος πολύ δοτικός, αφοσιωμένος στη δουλειά του και πάντοτε πρόθυμος να βοηθήσει οποιονδήποτε ζητήσει τη βοήθειά του. Ο Λάμπρος είναι άνθρωπος και το τονίζω αυτό, ωστόσο όμως είναι και ένας εξαιρετικός συνάδελφος και ένας επαγγελματίας ο οποίος γνωρίζει το αντικείμενό του, έχει απίστευτες γνώσεις πάνω στον παραδοσιακό χορό, στην ιστορία, στα ήθη, τα έθιμα, τις παραδόσεις του τόπου μας. Διακρίνεται για την αγάπη του και το πάθος του για τη δουλειά του. Αγαπά όλα αυτά τα χρόνια και στηρίζει πάντοτε τους μαθητές του, οι οποίοι τον αγαπούν και τον σέβονται. Λάμπρο μου, εύχομαι πάντα να έχεις υγεία, πάντοτε να έχεις αυτό το χαμόγελο και την θετική ενέργεια και διάθεση που έχεις και δίπλα σου ανθρώπους που αγαπάς και σε αγαπάνε. Καλησπέρα σας. Ως μητέρα και ως εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Καλλιτεχνικού Σχολείου Αμπελοκήπων, θα ήθελα με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τον κύριο Λάμπρο για την αγάπη που δείχνει στα παιδιά μας και για το μαγικό τρόπο που έχει να κάνει τα παιδιά να αγαπάνε τον χορό, τα έθιμα και τα τραγούδια της χώρας μας. Ξέρουμε πολύ καλά ότι η γενιά των παιδιών μας απέχει πάρα πολύ από όλα αυτά και εκείνος έχει τον ιδιαίτερο αυτό τρόπο να τους κάνει να τα αγαπάνε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη σας. Ευχόμαστε να είστε πάντα γερός, δυνατός και πάντα τόσο δοτικός. Καλησπέρα και από μένα. Καλώς ήρθατε σε αυτή την πολύ όμορφη εκδήλωση. Κλήθηκα εδώ απόψε για να μιλήσω για τον απερχόμενο χοροδιδάσκαλο του συλλόγου μας, κύριο Λάμπρο Θεοδωράκο. Για μένα η λέξη χοροδιδάσκαλος προέρχεται από τις λέξεις δίδω και ασκώ. Πολλές φορές στην περίπτωσή μας, για να μην πω όλες, το δίδω χανόταν μέσα στο ασκώ. Η γνωριμία μας με τον Λάμπρο έγινε το 2011 ως χορεύτρια του Συλλόγου και η συνεργασία μας ξεκίνησε το 2014. Πρώτα από την θέση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και κατόπιν από τη θέση του Προέδρου. Όλα αυτά τα χρόνια περάσαμε πολλές όμορφες αλλά και δύσκολες στιγμές. Τις δύσκολες τις αφήνω στην άκρη. Αν και εκεί ο Λάμπρος ήταν πάντα υποστηρικτικός και προσπαθούσε μαζί μας να βρει την καλύτερη λύση προς όφελος του Συλλόγου. Για όλες τις υπόλοιπες, τι να πω, ο Λάμπρος ήταν προτεργάτης στην ιδέα, στην πραγματοποίηση, στην ολοκλήρωση της κάθε δραστηριότητας. Είτε αυτή ήταν εκδρομή, είτε ήταν κάποιο δρόμενο, είτε ακόμα στην εκμάθηση κάποιου μουσικού οργάνου ή κάποιου παραδοσιακού τραγουδιού. Με πάντα όμως προτεργάτη τον παραδοσιακό μας χορό. Και όλα αυτά να έχουν ένα σκοπό. Τη σύνδεση με τις ρίζες μας και την ενίσχυση της αγάπης μας για τον τόπο μας. Σε ευχαριστούμε πολύ για όλα. Καλησπέρα. Το Λάμπρο το γνωρίζω περίπου 12 χρόνια, άρα μπορώ να μιλήσω για τα πεπραγμένα του Λάμπρου στο Σύλλογο Χοροστάση. Ο Λάμπρος είναι από τα ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου. Είναι η ψυχή του Συλλόγου. Η καρδιά του Συλλόγου μας χτυπάει θεοδωρακικά. Ο Λάμπρος την ώρα του μαθήματος ήταν δάσκαλος. Μετά το μάθημα ήταν φίλος με όλους. Ο Σύλλογος μας πέρασε καλές και δύσκολες στιγμές. Υπήρξε περίοδος που έφτασε στα πρόθυρα της διάλυσης. Όμως, ο Λάμπρος πήρε το σύλλογο από το χέρι, τον κράτησε όρθιο, δεν τον άφησε να διαλυθεί και τον έβαλε σε στέρεες βάσεις. Και είναι όπως είναι σήμερα. Πριν φύγει όμως, φρόντισε να μας βρει αντικαταστάτη και βρήκε μία δασκάλα η οποία είναι εξαιρετική, την Παγγελιώτη την Καρακούτα. Λάμπρος, ευχαριστούμε για όλα αυτά που έκανες για μας και πιστεύω ότι θα είσαι πάντα κοντά μας όταν σε χρειαστούμε. Να είσαι καλά, Λάμπρο. Γεια σας, είμαι ο Χρήστος Γεωργολιός, ο υποδιευθυντής του Καλλιτεχνικού Σχολείου και θα σας μιλήσω για έναν καλό συνάδελφο, τον Λάμπρο Θεοδωράκο, τον γυμναστή μας. Είναι δουλευθαράς, αλλά και τελειομανής. Αυτά που βγάζει είναι πάντα τέλεια. Μας βοηθάει πάντα σε πάρα πολλά πράγματα έξω από το σχολείο, έξω από τις δουλειές του σχολείου.
έξω από τις ανάγκες του μαθήματός του. Το έχει στο χέρι και δεν τα καταφέρνει. Ας μην ξεχνάμε όμως ότι έδωσε νέα πνοή στο σχολείο μας με το χορό και τη διδασκαλία του. Στους παραδοσιακούς χορούς βέβαια. Και τελευταία, όλοι θα το θυμόμαστε και τα παιδιά ακόμη περισσότερο για τις ατέλειωτες ώρες τζαμί. Σας ευχαριστώ. Με τον Λάμπρο είμαστε συνάδελφοι από το 2009 και μάλιστα στον χώρο που βρισκόμαστε στο γραφείο των καθηγητών μοιραζόμαστε τον ίδιο χώρο. Από το 2009 μέχρι σήμερα έχω πάρα πολλά, μόνο καλά πράγματα να πω για τον Λάμπρο. Είναι ένας συνάδελφος πάρα πολύ σημαντικός και πάρα πολύ αλληλέγγυος και βοηθητικός για όλους. Νομίζω ότι ο Λάμπρος είναι ένας άνθρωπος δοτικός. Ένας άνθρωπος με τον οποίο μπορεί κανείς να συζητήσει, έστω και αν έχει και τις διαφωνίες. Δεν ήταν λίγες οι φορές που έχουμε διαφωνήσει, όμως πάντα σε ένα επίπεδο όπου μπορούσαμε να μιλήσουμε και να λύσουμε τις διαφορές μας μεταξύ μας. Είναι για το σχολείο ένα πολύ σημαντικό άτομο. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πάντα βοηθούσε και στο σχολείο σε οτιδήποτε χρειαζότανε και έπαιρνε με πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες για να μπορέσει να υποστηρίξει το σχολείο μας. Και εννοείται ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος στον τομέα του είναι κορυφαίος και αυτό με κάνει να είμαι πάρα πολύ υπερήφανη που είμαι συνάδελφος με τον Λάμπρο. Είμαι ο Διευθυντής του Τρίτου Γενικού Λυκείου Αμπελοκήπων που συνεργάζεται με το Καλλιτεχνικό Σχολείο. Μετά από θητεία μου για 10 χρόνια στο Καλλιτεχνικό Σχολείο ως εκπαιδευτικός και ως υποδιευθυντής και τις εμπειρίες που έχω βιώσει συνεργαζόμενος με τον Λάμπρο, θα σταθώ σε μια από τις πολλές πτυχές της προσωπικότητας του Λάμπρου, σε αυτή του εκπαιδευτικού, και θα τολμήσω να πω ότι αν όλοι οι εκπαιδευτικοί ή περισσότεροι εκπαιδευτικοί ήμασταν σαν τον Λάμπρο ή περίπου σαν τον Λάμπρο, η εκπαίδευση, οι νέες γενιές και η Ελλάδα θα ήταν σίγουρα διαφορετικές σήμερα. Πλέον εύχομαι, Λάμπρο, να είσαι ένας ευτυχισμένος παππούς και να παράγεις εξαιρετικό μονοπικιλιακό. Ο Λάμπρος είναι για μένα συνάδελφος χρόνων, πολύ αγαπητός. Τον εκτιμώ ιδιαίτερα για την αγάπη που έχει στη δουλειά του, για την αποτελεσματικότητα που τον διακρίνει σε οτιδήποτε αναλαμβάνει. Θα σταθώ όμως και στην αγάπη που έχει για τη ζωή, στο χιούμορ του και στη ζεστή ατμόσφαιρα που ξέρει να δημιουργεί στα μέλη μιας ομάδας. Του εύχομαι να είναι πάντα καλά και να συνεχίσει να αποτελεί πηγή ζωής όπου και αν βρίσκεται. Να είσαι καλά, Λάμπρο. Καλησπέρα σας. Είμαι η Αργυρό και εκπροσωπώ το Σεριάνη. Θέλω πρώτα να ευχαριστήσω την κυρία Άλιου που μας έδωσε αυτή τη χαρά να μπορέσουμε να μιλήσουμε για αυτόν τον υπέροχο δάσκαλό μας, Λάμπρο Θεοδωράκο. Ευχαριστούμε από καρδιάς την κυρία Μέρη. Ο Λάμπρος Θεοδωράκος είναι ιδρυτικό μέλος για το Σεριάνη από το 2007 μέχρι και πέρσι. Έχουμε περάσει τα καλύτερα χρόνια με το δάσκαλό μας. Τον αγαπάμε πάρα πολύ, μάθαμε μαζί του να χορεύουμε, να διασκεδάζουμε και να περνάμε υπέροχα, εκδρομές, ταξίδια, έχουμε πάρα πολλές αναμνήσεις. Θα σε αγαπάμε πάντα και πάντα θα είσαι ο δάσκαλος της καρδιάς μας. Ευχαριστώ πολύ. Μικρέ είναι αλήθεια, το σκέφτηκες καλά, είσαι σίγουρος? Δηλαδή, επειδή παντρεύεται ο Στέργιος, εσύ πρέπει να βγεις στη σύνταξη. 2008, δεύτερη χρονιά του Καλλιτεχνικού. Ένα σχολείο, το οποίο ασχολείται με το χορό, τον κλασικό.
και ένας καινούριος καθηγητής καταφθάνει. Προβληματισμό σε όλο το σύλλογο. Θα κολλήσει ο καθηγητής παραδοσιακού στο καλλιτεχνικό σχολείο? Πρώτο τετράμινο. Οι μαθητές θέλουν φανέλα μετά το παιχνίδι και το χορό για τον ιδρώτα που ρίχνουν χορεύοντας. Οι γονείς ορίονται τι είναι αυτός ο καθηγητής και τι θέλει εδώ. Δεύτερο τετράμινο. Αγωνία και φασαρία ποιος θα σύρει το χώρο. Τι να θυμηθώ? Να θυμηθώ εκδηλώσεις όπου μόνος του τη στείνει και ο κόσμος που σειραίει μπαίνει μαζί με τους μαθητές και χορεύει. Η εκδήλωση καταντάει να είναι γλέντι. Να θυμηθώ τα γλέντια που κάνουν μετά τα μαθήματα πηγαίνοντας σε διάφορες ταβέρνες οι καθηγητές. Πρώτος, όλοι επάνω. Ένα πράγμα ρε φίλε να έχεις τύψεις που δεν κατάφερες να με σηκώσεις να χορέψω. Να είσαι σιδεροκέφαλος, αφού το πήρες απόφαση, σου εύχομαι τα καλύτερα. Λάμπρος Θεοδωράκος. Άκουγα για ένα λάμπρο, για ένα λάμπρο χοροδιδάσκαλο, για ένα λάμπρο σαρακατσάνο, κάπου δυτικά, κάπου εκεί στον Εύωσμο. Και κάποια στιγμή που δεν κάλυπτα το ωράριό μου στο σχολείο, καλέστηκα να δουλέψω στο καλλιτεχνικό. Ποιος είναι ο συνάδελφος γυμναστής? Ο Λάμπρος Θεοδωράκος. Είχα μεγάλη αγωνία να τον γνωρίσω και από κοντά. Πέρασα 2 χρόνια κοντά του απίθανα. 2 χρόνια γεμάτα εμπειρίες και μάθημα για μένα. Στην αρχή πήγα λιγάκι φοβισμένα. Ο παλιός ο δάσκαλος, ο δάσκαλος ο αυστηρός. Καμία σχέση ο Λάμπρος με αυστηρότητα. Είδα τα παιδιά να τρέχουν στην αγκαλιά του. «Κύριε Λάμπρο αυτό, κύριε Λάμπρο αυτό». Ό,τι και να ήθελαν τα παιδιά, πάντα ζητούσαν το Λάμπρο. Και ένας Λάμπρος που εξυπηρετούσε τους πάντες. Από τη βρύση που χάλασε, από το κενό που δημιουργήθηκε να τρέξει να το καλύψει, από το κλάμα της μαθήτριας να πάει να την παραγορήσει, και στο χορό ένας Λάμπρος να πετάει με τρόπους διδασκαλίας που εγώ σαν δασκάλα ζήλεψα και ακολούθησα τη μετέπειτα πορεία μου ως δασκάλα χορού. Μέσα στην αίθουσα ο χάρτης πάντα να δείχνει πάντα στα παιδιά γιατί χορεύουμε αυτό το χορό και πού βρίσκεται αυτή η περιοχή. Ένα μάθημα ώστε τα παιδιά να αγαπήσουν πρώτα αυτό που ονομάζεται παράδοση και μετά το χορό. Έζησα μαζί του και γλέντια στο σχολείο αλλά και εκτός σχολείου. Είναι απίθανος άνθρωπος. Καταρχήν είναι δουλευταράς με ό,τι καταπιάνεται. Ντόμπρος άνθρωπος, ειλικρινής και πάντα με την καλή κουβέντα. Με βοήθησε και στα πρώτα μου βήματα αλλά και στη μετέπειτα συνεργασία που είχαμε και πιστεύω ότι θα τον έχω πάντα δίπλα μου σε ό,τι χρειαστώ. Τον αγαπώ πραγματικά, εύχομαι να είναι καλά. Ο Θεός να του χαρίσει ό,τι ποθεί η καρδιά του. Μια αγκαλιά γεμάτη από πολλά εγγόνια και μια σύνταξη, μια περίοδο σύνταξης που θα έχει μόνο χαρές. Σ' αγαπώ πολύ Λάμπρο, να περάσεις όμορφα το υπόλοιπο κομμάτι της ζωής σου. Και τώρα η στιγμή των τιμητικών διακρίσεων, των ουσιαστικών διακρίσεων. Πόσο εξάλλου σημαντικό και συγκινητικό ήταν αυτό που προηγήθηκε, γιατί ήταν μέσα από λίγες λέξεις η διαδρομή πολλών ετών, πολλών εικόνων, και αν οι εικόνες είναι χιλιάδες λέξεις, είναι ταυτόχρονα και εκατομμύρια συναισθήματα. 2 λόγια για τον Λάμπρο Θεοδωράκο, από σκηνής όμως, θα πει ο καινούργιος χοροδιδάσκαλος των τμήματων των χορευτικών του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης, ο Ανδρέας ο Παμπουκίδης, τον οποίο και προσκαλώ στο βήμα.
Καλησπέρα και από μένα. Είμαστε λίγο φορτισμένοι μετά το βίντεο και τι να πεις μετά από τα τόσα που είπανε. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι στην πορεία μας, στην κοινωνική, την επαγγελματική, που μπορεί να τους γνωρίσαμε, να μιλήσαμε μαζί τους 3-4 φορές, παρόλα αυτά τους εκτιμάμε απεριόριστα. Τον Λάμπρο τον ήξερα σαν χοροδιδάσκαλο, αξιόλογο χοροδιδάσκαλο. Παρόλα αυτά δεν είχαμε πολλές επαφές. Εγώ δραστηριοποιούμουν κυρίως ανατολικά, ο Λάμπρος ήταν δυτικά. Και πριν 2 δεκαετίες βρεθήκαμε μαζί στην Αθήνα, στα πλαίσια ενός σεμιναρίου που γινόταν από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για να εφαρμόσουμε ένα πιλωτικό πρόγραμμα για το χορό στην εκπαίδευση. Εκεί λοιπόν συγκατοικήσαμε στα πλαίσια του σεμιναρίου και έμαθα πολλά πράγματα για το Λάμπρο. Όπως ότι ο Λάμπρος είναι πολιτογραφημένος ως Χαράλαμπος και μου είπε την ιστορία. Δεν ξέρω πώς την ξέρετε. Στο χωριό του ο ιερέας ποντιακής καταγωγής δεν ήξερε ότι υπήρχε αυτόνομο, αυτούσιόνομα Λάμπρος που έχουν οι Σαρακατσάνοι, οι Βλάχοι, οι πληθυσμιακές ομάδες της Ηπείρου της Θεσσαλίας και θεώρησε ότι το Λάμπρος βγαίνει από το Χαράλαμπος. Και έτσι τον βάφτισε Χαράλαμπο. Και αυτό σαν παιδάκι, όταν πήγε να γράψει Λάμπρος στην κυρία, στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού, τον μάλουσε η κυρία και πήγε και ζήτησε τα ρέστα από τον παπά. Λοιπόν, πέραν αυτού, στα πλαίσια του σεμιναρίου, τον Σαββατοκύριακο που ήμασταν στην Αθήνα, γνώρισε έναν αξιόλογο συνάδελφο, ο οποίος είχε και λόγο και θέση και άποψη και μπορούσε να την τεκμηριώσει. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί σε μια χώρα και σε μια κοινωνία όπου φυτρώνουν χιλιάδες αυτόφωτοι λαογράφοι, ερευνητές, χοροδιδάσκαλοι με λυπή κατάρτιση που δεν μπορούν να διαχειριστούν τα ζητήματα του λαϊκού πολιτισμού, ένα πολύ ευαίσθητο χώρο και πεδίο επιστημονικό. Υπάρχουν και οι άνθρωποι σαν τον Λάμπρο που μπορείς να συνομιλήσεις μαζί τους. Είναι λίγοι και ένας από αυτούς είναι ο Λάμπρος. Λάμπρος, ευχαριστούμε. Είμαι πολύ χαρούμενος που σε γνώρισα. Και τα καλύτερα σαν παππούς. Οπότε έχουμε είδηση, έτσι, κατά τα ληξιαρχικά σου στοιχεία, θα πρέπει για την χθεσινή ημερομηνία ως Χαράλαμπο να σου ευχηθούμε και χρόνια πολλά. Γερός, δυνατός και ευλογημένος, λοιπόν, με κάθε... Άρα βαφτίστηκες Χαράλαμπος. Ως Λάμπρος, όμως. Στο σημείο αυτό, αφού καλωσορίσω στην εκδήλωση τον εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο σε οικονομικά ζητήματα αλλά και μέλος της Επιτροπής Πολιτισμού, τον Λάζαρο τον Σουσλόγλου, καθώς και τον Γιώργο Κομνηνό, ο οποίος είναι υπεύθυνος για θέματα πολιτισμού, αν δεν απατώμαι, έτσι, στο Κοινοβουλευτικό Κόμμα της Ελληνικής Λύσης που εκπροσωπείται στην Ελληνική Βουλή, θα καλέσω ως πρόεδρο του Χοροστασίου αλλά και ως μέλος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου με ηλικιακές τάξεις, την κυρία Μέρη Άλλιου, για την πρώτη τιμητική διάκριση προς τον κύριο Θοδωράκο. Λάμπρο, τώρα είναι η ώρα να ανέβεις επί σκηνής. Πιο δυνατά! Λάμπρο, περίμενε.
Και τώρα να καταφθάσουν επί σκηνής από τα χορευτικά τμήματα του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης και εκμενεμένης ορμόμενη και ορμόμενες, αλλά και εξ Αμπελοκήπων ορμόμενη και ορμόμενες, για να κάνουμε τη τιμητική διάκριση στο Λάμπρο Θεοδωράκο από τα δικά μας πολιτιστικά τμήματα. Παρακαλώ, κυρίες και κύριοι, ελάτε επί σκηνής. Νομίζω ότι θα ήταν πολύ πιο σημαντικό και είναι και μέσα στην καρδιά σου πολύ πιο σημαντικό τα λουλούδια αλλά και το αναμνηστικό να σου το δίνουν οι μαθητές σου. Προφανώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Έλενα Γλυκά Ζιαρβελέρ, η πρίτανης του Πανεπιστημίου της Σορβόνης, έλεγε πως αν ήθελα να αλλάξω τον κόσμο θα ξεκινούσα από τον πολιτισμό. Σήμερα αυτό που έχουμε να πούμε παραφράζοντας αλλά και υιοθετώντας αυτό που είπε η Αρβελέρ είναι ότι αν ήθελα να σώσω τον κόσμο, θα ξεκινούσα από τον πολιτισμό, γιατί εν τέλει... γιατί εν τέλει λαός χωρίς ταυτότητα και κόσμος χωρίς πολιτισμό δεν ξέρουμε τελικά αν είναι άξιος για να σωθεί. Ευχαριστούμε πολύ, πάρα πολύ. Ευχαριστώ, εγώ, να είστε καλά. Να χορεύουμε και να θα πάμε το χορό. Έχει κάποιο φίλο και μία αφροβιαστή από του μαθητές. Για τον πολιτισμό που πάντα θα υπάρχει με το χορό και δεν θα σταματήσει ποτέ. Και τώρα, let's dance. 18 χωρί, ούτε ένας, ούτε δύο, ούτε τρεις. 18 και καθένας από αυτούς, μέσα από το μαγικό ραφί του συνοθέτη και του συνοριστή αυτή της εκδήλωσης, θα έχει ένα σημείο σύνδεσης και αναφοράς σε σχέση με το επόμενο πρόσωπο. Καλή απολαύση σε όλους μας. Νομίζω ότι ακούγουμε, έτσι. Ωραία. Λοιπόν, τι πατυρντή που γίνεται, κόσμος πάει στο σουπασί. Και ο Λάμπρος Θεοδωράκος θέλει σύνταξη να βγει. Και τα κουβέτσια ψήνονται, ρε, οι άφθονου κρασί. Και δυο πίτες φτιάχνει ο Λάμπρος να είναι η σύνταξη καλή. Χαίρετε η Κωνσταντινιά, έλεγχο δεν θα έχει πια. Χαίρετε και η Λενιό, που θα αφήνει τον εγγονό. Και απέτρωγαν και απέπιναν, φτάνει η είδηση τρανή. Άδωνης και δόμνα είπαν, σύνταξη δεν θα δοθεί. Αυτό θα εύχονταν πολλοί από εμάς, που ξέρουν ότι βρίζαμε την κατάστατος, αλλά και καθένας που αγαπά και νοιάζεται για αυτό που κάνει, αφήνει φεύγοντας από τον εργασιακό βίο μια θλίψη στο βλέμμα, μια πίκρα στη ψυχή. Απ' την άλλη, ο χρόνος είναι μια ρητίδα που μεγαλώνει μαζί με το σώμα μας και οφείλουμε στον εαυτό μας να περηφανευόμαστε πως ήμασταν εργάτες και όχι δούλοι, πως αφήσαμε έργο ψυχής και όχι υποταχής. Τι καλύτερο λοιπόν από το να τιμήσουμε τον Λάμπρο χορεύοντας, γλεντώντας όπως ο ίδιος έβλεπε το χορό. Μια μάζοξη σε έναν κύκλο, όπου ο καθένας κατέθετε την τρέλα του πειθαρχώντας τον κύκλο. Γιατί ο παραδοσιακός χορός με την κυκλική δεξιόστροφη πορεία του, την αντίθετη στην πορεία των δικτών του ρολογιού, δηλαδή του χρόνου,
φανερώνει την τρελή προσπάθεια των ανθρώπων να νικήσουν το χρόνο. Μια και ας ζούμε αύριο, ποιος το ξέρει. Ό,τι θα δείτε σήμερα επιχειρεί να παντρέψει δύο κύκλους. Τον κύκλο του χορού από όλες τις περιοχές της χώρας μας ή μάλλον, όπως θα έλεγε και ο Λάμπρος, από όλες τις περιοχές της χώρας ή και έξω από αυτήν όπου έδρασε ο ελληνισμός, και τον κύκλο του χρόνου, όπως αποτυπώνεται στη διαδοχή των 12 μηνών. Ο πρώτος κύκλος δείχνει τι μάθαμε και αγαπήσαμε μέσω του Λάμπρου, τόσο με αυτές του καλλιτεχνικού όσο και εμείς το χωροστάσει. Ο δεύτερος επιχειρεί να προσεγγίσει το φαινόμενο Λάμπρος, κάνοντας νήξεις για τη ζωή του, τη σκέψη του, τα μεράκια του, τους πόνους του. Καιρός όμως να αφήσουμε τα λόγια και να αρχίσουν τα όργια. Ζωναράδικος από τη Θράκη, ο χορός που λάτρευε ο Λάμπρος και τον δίδασκε από τα πρώτα μαθήματα. Όπως αγαπούσε και τη Θράκη, που χωρί της πάνε πάντα ή σχεδόν πάντα μπροστά, τρέχουνε και σε παρασέρνουν να γευτείς αυτό που τελικά είναι η ζωή. Πατέρ δι πω γίνητι, ντομπορ, ντομπορ, ντομπορ δι. Τι πατέρ δι πω γίνητι, ντομπορ, ντομπορ, ντομπορ δι. Καστράκι χωριά ξυσκότα, στεριός μας παντρεύητι. Καστράκι χωριά ξυσκότα, στεριός μας παντρεύητι. Τα γιουβέτσια ψήνουν δι, ντομπορ, ντομπορ, ντομπορ δι. Κι τα γιουβέτσια ψήνουν δι, ντομπορ, ντομπορ, ντομπορ δι. Στεριός στο βαλβέρι παραίνει, στεριάνι στο λιζίτι. Στεριός στο βαλβέρι παραίνει, στεριάνι στο λιζίτι. Χέρι τι μπάμπο, χέρι τι, ντομπορ, ντομπορ, ντομπορ δι. Χέρι τι μπάμπο, χέρι τι, ντομπορ, ντομπορ, ντομπορ δι. Νερκή πάπος καμαρώνει, στεριός που παντρεύει τι. Νερκή πάπος καμαρώνει, στεριός που παντρεύει τι. Κι από τρογάν κι από πίναν, ντομπορ, ντομπορ, ντομπορ δι. Κι από τρογάν κι από πίναν, ντομπορ, ντομπορ, ντομπορ δι. Πυρίντσι δισκοβάλωσαν, σκαλιά, σκαλιά το κρασί. Πυρίντσι δισκοβάλωσαν, σκαλιά, σκαλιά το κρασί. Αρχή της χρονιάς με ένα μήνα αφιερωμένο σε ένα διπρόσωπο Θεό, τον Ιαννό. Πόλεμος ή ειρήνη. Στις σχέσεις εννοώ. Για το Λάμπρο καλύτερα να έχεις τέσσερα μάτια και μια καρδιά. Έτσι απολαμβάνεις την όποια σχέση καλύτερα. Λάμπρο, τέσσερα μάτια, δύο καρδιές από την Αρτάκη της Μικράς Ασίας. Τον χορό τον χορεύουν μόνο οι χορεύτριες από το χωροστάσι, μια και ο Λάμπρος έβαζε τη γυναίκα στη θέση του κύκλου που εκείνη διεκδικούσε. Όπως το πανηγύρι των Ασβεστάδων, που θυμάμαι πριν από 12-13 χρόνια, ξαφνικά να πετάγονται οι γριές με την παντόφλα, με την νυχτικιά, να κλουριάζουνε δικαιολογώντας ότι σωστά η γη, η θάλασσα, η ζωή, η παράδοση
είναι θηλυκού γένους. Βάρης, γλεντζές, χορευταράς, μασκαράς. Ο αγαπημένος του Λάμπρου. Μεταμφίεση, ερωτική ελευθεριότητα, μιμητικές τελετουργίες. Και χορός, πολύς χορός, που κορυφώνεται καθώς το καρναβάλι προχωρεί. Τικφέστινο από τη Μακεδονία. Ένας χορός με τρία στάδια, ανάλογα με τις τρεις εβδομάδες του τριωδίου. Ξεκινά αργά, επιταχύνει και στο τέλος τρελαίνεται. Σαν το Λάμπρο, που για μένα ένα Καπαδόκι είναι ένας ντελικανής, ένας έφηβος με τρελό αίμα.
Μάρτης. Το Μάρτι λένε αρχίζει η άνοιξη. Άσχετα αν κάποιες φορές είναι Μάρτης, Γδάρτης και κακός παλουκοκάφτης. Χελιδόνια, πράσινο χορτάρι και ερωτικά βλέμματα, μια και ανοίγουν και οι καρδιές. Τι καλύτερο για το Λάμπρο. Εμείς διαλέξαμε ένα βλάχικο για αυτόν τον μήνα. Κάτω στην άσπρη πέτρα, αν στη θέση του Γιάννη βάλτε το Λάμπρο και στη θέση των Τούρκων τις γυναίκες, μια χαρά στρώνει το πράγμα. Βαρέσαν το Γιαννάκι, μωρέ μάτια μου. Βαρέσαν το Γιαννάκι, μωρέ φρύδια μου. Βαρέσαν το Γιαννάκι, μωρέ μάτια μου. Βαρέσαν το Γιαννάκι, μωρέ φρύδια μου. Τον Αρμάνο ή τον Αρμάτωλο διώτησα, κύρα βιριώτησα. Τον Αρμάνο, τον Αρμάτωλο διώτησα, κύρα βιριώτησα. Τουρκοί τον εβαρέσαν, μωρέ μάτια μου. Τουρκοί τον εβαρέσαν, μωρέ φρύδια μου. Τουρκοί τον εβαρέσαν, μωρέ μάτια μου. Τουρκοί τον εβαρέσαν, μωρέ φρύδια μου. Για Ρωμνίλο, για Ρωμνί τον γλέν, κιώτησα, κύρα βυριώτησα. Για Ρωμνίλο, για Ρωμνί τον γλέν, κιώτησα, κύρα βυριώτησα. Για να κοινάχεις μάτια, μωρέ μάτια μου. Για να κοινάχεις μάνα, μωρέ φρύδια μου. Γιαννάκι να έχεις μάνα, μωρέ μάτια μου. Γιαννάκι να έχεις μάνα, μωρέ φρύδια μου. Να έχεις κι άλλο ή να έχεις κι αδερφή, γιώτησα, κύρα βυριώτησα. Να έχεις κι άλλο, να έχεις κι αδερφή, γιώτησα, κύρα βυριώτησα. Απρίλης. Είναι ο κατεξοχήν μήνας της άνοιξης. Αυτό άλλωστε σημαίνει και το όνομά του στα λατινικά από το ρήμα της τέταρτης συζυγίας απέριο που σημαίνει ανοίγει. Σταμάτα Φράγκογλου να κάνει το δάσκαλο. Έθιμα αποτρεπτικά και καθαρτικά κυριαρχούν όλο το μήνα και τις μέρες του Πάσχα. Και στου Μπογδάνου το βουνό τρεις λιγερές που κατέβαιναν και άλλες δύο-τρεις που ανέβαιναν, βρήκαν ένα λαβωμένο. Η αλήθεια είναι πως ήταν ο Λάμπρος που είχε δώσει εκεί ραντεβού. Τώρα, αν συνάντησε κι άλλες 5-6, με ένα σπάρο 7 τριγώνια. Μπογδάνος από την Ανατολική Ρωμιλία. Τον είδαν και φοβηθήκαν, τον είδαν και φοβηθήκαν.
κοιμηθήκα και πίσω πίσω γύριζα και πίσω πίσω γύριζα. Κι ο νιουτσικός της λαλίσε, κι ο νιουτσικός της λαλίσε, για μη φοβάστε λιγέρες, για μη φοβάστε λιγέρες. Κι ο νιουτσικός της λαλίσε, κι ο νιουτσικός της λαλίσε, για μη φοβάστε λιγέρες, για μη φοβάστε λιγέρες. Μάης. Ξέρουμε όλοι ότι ο Λάμπρος το Μάιο αγαπά να πηγαίνει στους ασβεστάδες, στο πανηγύρι των Κωνσταντίνου και Ελένης για να χορεύει κουλουριαστό. Όμως το Μάιο έχει και τα γενέθλιά του. Την ίδια μέρα που έπεσε η πόλη, 29 Μαΐου, Δίδυμος, Θεέ μου, διπάτ από τον Πόντο και Πάρθενη Ρωμανία. Φτάσαμε στα μισά. Τον Ιούνι το ξέρουμε ως μήνα του θερισμού. Είναι όμως και ο μήνας του κλείδωνα. Μια και ο ήλιος το θερινό ηλιοστάσι, θεωρείται πως έχει μαντικές ιδιότητες για το μέλλον των ανήπαντρων κοριτσιών. Ο Λάμπρος, τον Ιούνιο, είτε χορεύουμε στην παραλία, είτε στην Ελβετία, είτε στην αυλή του καλλιτεχνικού, το ρίχνει στο ποτό, μπας και δει το μέλλον της Κωνσταντινιάς, της μικρής του κόρης. Κωνσταντινιά, συρτός, ο πιο γνωστός, ο πανελλήνιος χορός.
Κωνσταντίνια, Κωνσταντίνια, παντρέψου τώρα που σένια, παντρέψου τώρα που σένια, και σε ζηλεύουν τα παιδιά. Άντε για δεν το λες, για δεν το λες, τα για τα φύγω και θα κλαις, τα για τα φύγω και θα κλαις, που είσα αγάπη μου θα λες. Τα πευκά μες στις ρεματιές, σε φίλοι σάμα δεν το λες, σε φίλοι σάμα δεν το λες, στα πευκά μες στις ρεματιές. Ένα μιλό κι άλλο μιλό, ράδια σαν και που θα μείνω, ράδια σαν και που θα μείνω, στρος αγάπη μου να γυρώ. Άγιε για δεν το λες, για δεν το λες, τα για τα πήγω και τα κλαις, τα για τα πήγω και τα κλαις, που είσαι αγάπη μου θα Μια σημείωση λοιπόν, η πρωτοχορεύτρια είναι μετεγγραφή από το χορευτικό τμήμα του Ολυμπιακού Παράρτημα Γουμένισσας. Λοιπόν, Ιούλης, κλείνουν τα σχολεία και αρχίζουν οι διακοπές, νησιά και ακρογιαλιές, σε όλη την Ελλάδα. Επιλέξαμε λοιπόν Κυκλάδες, κοτσάκια από την Άξο, και αμέσως μετά Τσακώνικος από την Πελοπόννησο. Ίσως ο πιο παλιός παραδοσιακός χορός σε σχέση με την αρχαιότητα και με βάση τις αγγειογραφίες. Απλός και λιτός, όπως απλές και λιτές ήταν και όλες οι ιστορικές λαογραφικές παρεμβάσεις με τις οποίες ο Λάμπρος διάνθιζε τη διδασκαλία των παραδοσιακών χορών. Κοτσάκια φανερώνω τις καρδούλες μου το πόνο. Μες στη καρδιά μου τη χρυσή επίκες πρώτη πρώτη εσύ. Μου τη μεγάλη μες στη μέση σ' έχω βάλει. Δε κι άτυχον και δε
σ' αρέσει, πες μου να σ' αλλάξω θέση. Κανόνισε να σε θωρώ, πιο τακτικά για δεν μπορώ. Είδα σε κι όνος μου έγινε περιβόλη με τσικρίνη. Σε πάρω μάνι, μάνι, με παπά και με στεφάνι. Κι αν δε θέλει ο παπά σου να σε κλέψω, ετοιμάσου. Μια φωτογραφία θέλω με το κόκκινο καπέλο. Αμάναμ, καλέ μάναμ, σου είπα μάναμ, παντρέψε με. Παμάνα μου παντρέψε με, σπιτονικό κυρέψε με. Γέρον άντρα, καλέ μάνα μου, γέρον άντρα, μη μου δώσεις. Γέρον άντρα, καλέ μάνα μου, γέρον άντρα, μη μου δώσεις. Γέρον άντρα μη μου δώσεις, γιατί θα το μετανιώσεις. Γιατί ο γέρος καλέ μάνα μου, γιατί ο γέρος τα ζυγιάζει. Γιατί ο γέρος καλέ μάνα μου, γιατί ο γέρος τα ζυγιάζει. Αύγουστος. Με τον Αύγουστο το χωροστάσι σας χαιρετά. Για λίγο. Ο μήνας των μεγάλων πανηγυριών. Για να τιμήσουμε λοιπόν πανηγυρικά τη σαρακατσάνικη ρίζα του δασκάλου μας, θα χορέψουμε δύο χορούς των σαρακατσάνων, έναν τσάμικο των σαρακατσάνων και μία κάτσα. Ο Λάμπρος μας έλεγε ότι δεν υπάρχουν πια σήμερα ατόφιοι σαρακατσάνικοι χωροί. Το 2019, σε μια εκδρομή στην Ανατολική Ρωμιλία, ένιωσα γιατί το έλεγε αυτό. Κρατούσε για την ψυχή του βαθιά την αγάπη και το θέσιμο με τους ανθρώπους της φυλής του. Φάνηκε αυτό, το θυμάσαι Λάμπρο,
ένα μεσημέρι του Αυγούστου, όταν σε ένα χωριό φάγαμε μαζί με σαρακατσάνους της Βουλγαρίας και εκεί δάκρυσε. Και πραγματικοί άντρες δεν τρέπονται να δακρύσουν, όπως συμβαίνει και με τα περήφανα αλόγα. Πίσα από κι αμάν, αμάν, πίσα από ό, την πόρτα σου. Άιντε κι απ' την παραπορτούλα να ζεις κουμπαρόπουλα. Κι αμάν, αμάν, έστησα άκρα ζωή πουλιό. Άιντε ρακί κρασί, να πλήσω, να'ρθεις να σε μεθύσω. Αμάν, αμάν, όλες φύγαν κι ήρθανε. Άιντε όλες με την αράδα, παλιά μου φίλε. Σεπτέμβρης. Το φθινόπωρο αρχίζει με το Σεπτέμβρη. Ο μήνας αυτός συνδέεται με τον Τρίγο. Γι' αυτό και η Δευτέρα Γυμνασίου του Καλλιτεχνικού θα χορέψει τον Περάτη «Μπαίνω μέσα στα μπέλια» από τη Θεσσαλία και την Ήπειρο. Αλλά είναι και ο μήνας όπου γίνεται φανερό πως οι μέρες μικραίνουν και αυξάνονται οι ώρες του ύπνου στην παραδοσιακή κοινωνία. Για το Λάμπρο όμως, εδώ και 1,5 χρόνο, έχει αρχίσει το τρέξιμο του παππού, σαν το συρτό συγκαθιστό της Θράκης, που πας να καθίσεις και πεινάσεσαι. Γιατί έτσι είναι τα μωρά. Χαρά και λαχτάρα. Δευτέρα Γυμνασίου. Συρτό συγκαθιστός από τη Δυτική Θράκη, Περάτη από τη Θεσσαλία Ήπειρο. Με γελάσανε, γελάσανε τα πουλιά. Γελάσανε τα
πουλιά της άνοιξης τα ειδόνια, με γελάσανε τα πουλιά της άνοιξης τα ειδόνια. Πιάσα το σπιτάκι μου. Και πιάσα το σπιτάκι μου ψηλότερα από τα άλλα. Και πιάσα το σπιτάκι μου ψηλότερα από τα άλλα. Και Δημήτρης, η πόλη γιορτάζει, αλλά ο Λάμπρος θυμάται το κατέβασμα στα Χημαδιά και τη φωτιά στο τζάκι που ξέρει και χαίρεται να ανάβει και να στείνει γύρω ή μπροστά της κανένα χορό όταν δεν μαθαίνει στα παιδιά βόλεϊ και κυρίως τζαμί. Παιχνιδιάρικα λοιπόν, η πρώτη γυμνασίου θα χορέψει πρώτα συρτώ τον Αριστίδη από Ρούμελη, Σαρακατσάνου, Θεσσαλία, όλη την Ελλάδα και μετά χασαπιά από τη Μικρά Ασία. Ωχ, σύρεγε ζερά μαντία το δουνιά. Και τον απανό κόσμο να ρί στη δήμο. Και τον απανό κόσμο τζοβά ήρημο. Μπορεί
πλευρή σαν μωράρι στη δήμο. Κι αν ευρύς άλλος αγεμένανε. Ρίξε και σκοτώσε με μαρί στη δήμο. Ρίξε και σκοτώσε με τζοβά ηρήμο. Βουρκέκι στα ξεμόρα Χριστίδη μου και εκεί στα ξένα γιώκα που θα πας. Μην κάνεις κάμα χρόνο να Χριστίδη μου, μην κάνεις κάμα χρόνο ζωά ηρήμο. Στα τα ταύλα βόρα βασίλισσα των κοριτσιών είναι η μαυροφόρα. Έχε για Παναγιά τα μιλήσαμε, όνειρο ήτανε καλής μολύσαμε. Έχε για Παναγιά μίλησαμε, όνειρο ήτανε, καλής μονήσαμε. Στο γαλατά θα πιω κρασί, στο πέρα θα με φύσω και μέσα απ' το γεντικούλε κοπέλα θα αγαπήσω. Παναγιά τα μίλησαμε, όνειρο ήτανε, θάλης μονήσαμε. Έχε για Παναγιά τα μίλησαμε, όνειρο ήτανε, θάλης μονήσαμε. Γεγικούλε και θαραπιά, τα ταύλα και νυχώρι, αυτά τα τέσσερα χωριά μορφαίνουνε την πόλη. Έχε για Παναγιά τα μίλησαμε, όνειρο ήτανε, τα λησμονήσαμε. Έχε για Παναγιά τα μίλησαμε, όνειρο ήτανε, τα λησμονήσαμε. Νοέμβρης, ο μήνας της συννεφιάς, της βροχής. Τα πρώτα μεγάλα κρύα, τουλάχιστον παλιότερα. Ο Αϊμινάς μηνάει τα πρώτα χιόνια. Και το χωροστάσι θυμάται παλιές αποδράσεις ή σχεδιάζει μελλοντικά ταξίδια, όπως και οι μαθητές του Λάμπρου.
εκδρομές στα βουνά ή στα νησιά και χωρί των βουνών ή των νησιών. Η τρίτη γυμνασίου λοιπόν χορεύει πεντοζάλι από την Κρήτη και τσάμικο πανελλήνιο χορό που αρχίζει από την Ήπειρο, περνά στη Ρούμελη και σε όλη την Ελλάδα. Woo!
χρόνος κλείνει. Δεκέμβρης, μήνας αυτοκριτικής και κάθαρσης και προετοιμασίας για το νέο κύκλο. Γιορτές. Φαγητά, ποτά, ποτά, φαγητά και σόδες. Και χουχούλιασμα με τον εγγονό, τον Άρη, το γιο της Ελένης. Κόρη Ελένη θα χορέψει από τη Μακεδονία η πρώτη Λυκείου. Και μετά Τσέστο, το πιο τρελό χορό της Ανατολικής Ρωμιλίας. Τον αγαπημένο του Λάμπρου. Σαν τους καλικάντζαρους που γλεντάνε πριν χωθούν μέσα στη γη στο έμπα του νέου χρόνου. Thank you.
κλείνοντας αυτό το χορευτικό αφιέρωμα στο λάμπρο της καρδιάς μας, θέλουμε δύο πράγματα. Πρώτον, να σου διαβάσουμε το μήνυμα της Κούλας Αδαλόγλου, της πρώτης διευθύντριας του Καλλιτεχνικού, για τη σημερινή εκδήλωση. Γεια σου, Λάμπρο Θεοδωράκο. Θα ήθελα πολύ να είμαι μαζί σας, αλλά δεν ήταν δυνατόν. Είμαι όμως κοντά σας με τη σκέψη μου. Να σε ευχαριστήσω από καρδιάς για τη συνεργασία, τη στήριξη, τις πρωτοβουλίες σου στα πρώτα χρόνια λειτουργίας του Καλλιτεχνικού Σχολείου, τότε που δουλέψαμε μαζί. Για τις ολοζώντανες εκδηλώσεις και τα μικρά γλέντια. Εύχομαι η σελίδα που γυρίζεις να είναι πολύ όμορφη, να σου φέρει χαρές και είμαι βέβαιη ότι θα βρεις να κάνεις ενδιαφέροντα πράγματα. Αλλά βρε Λάμπρο, πολλές φορές το σκέφτομαι. Τόσα χρόνια και να μη σου πω να μου μάθεις έναν σωστό απτάλικο. Δεύτερον, θα θέλαμε να χορέψουμε δύο χορούς σαν κλείσιμο, έναν εμείς και έναν το Καλλιτεχνικό. Το χοροστάσι θα χορέψει τον Κουλουριαστό της Θράκης. Με Θράκη ανοίξαμε τη γιορτή, με Θράκη την κλείνουμε. Και κουλουριάζουμε κυνηγώντας το χρόνο. Αν και το τι είναι ο χρόνος, ο προσωπικός και ο κοινωνικός, θα το καταλάβουμε όταν ο ίδιος θα μας στερήσει από τη δυνατότητα να τον προσμετρούμε. Στη συνέχεια, η πρώτη λυκείου του Καλλιτεχνικού θα κλείσει με λαϊκό πρόγραμμα. Και μια και αρχίσαμε με παράφραση παραδοσιακού τραγουδιού, τι πατερντή που γίνεται, θα τελειώσουμε με άλλη μία. Σήκω μωρέ Λάμπρομ, παίζει παζαργάνα. Δεν μπορώ παιδιά, δεν μπορώ. Με πονούν τα κόκαλα. Σήκω μωρέ Λάμπρομ, παίζει και φουρλάνα. Δεν μπορώ παιδιά, δεν μπορώ. Μου πονάν τα κόκαλα. Σήκω μωρέ Λάμπρομ, για να κουλουριάσεις. Όπαλα παιδιά μου, όπαλα. Έγιναν τα κόκαλα. Σε θέλουμε μαζί μας Λάμπρο. Έλα. Στους
μαλάκες μας πάει στο ζωγιόπι για να μας φέρει μπουχάση. Σαν την καλπική καρδιά σου η σκληρή. Μη βροντοχτυπάς τις χάντρες, η δουλειά κάνει τους άντρες, το γιαπί το πυλοφόρη το μυστερή. Μη βροντοχτυπάς τις χάντρες, η δουλειά κάνει τους άντρες, το γιαπί, το πυλοφόρη, το μυστρή. Ρήμα δυο ζωή και σπίτι απ' τα χούλια σου αλήτη, που μετράς το αντριλίκι με βρισιές. Μη βροντοχτυπάς τα ζάρια, όσοι είναι παλικάρια, τη ζωή τους την περνούν στις καλοσιές. Μη βροντοχτυπάς τα ζάρια, όσοι είναι παλικάρια, τη ζωή τους την περνούν στις καλοδοσιές. Δεν τελειώσαμε, μάλλον τώρα αρχίζουμε. Τώρα αρχίζει το γλέντι, αυτό που μας έμαθε ο Λάμπρος, να γλεντάμε. Λοιπόν, με τη σειρά μου πρέπει πρώτα να ευχαριστήσω το Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης και ιδιαίτερα τον Παύλο τον Κεσόγλου, για την υπέροχη συνεργασία που είχαμε, Παύλο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Την κυρία Κουνατίδου, που είναι δίπλα στον Παύλο, που είναι μια φοβερή γυναίκα. Και ό,τι έχω ζητήσει, τα έχει κάνει όλα. Σε ευχαριστώ πολύ, Μαρία μου. Να ευχαριστήσω το χοροστάσι μας. Το χοροστάσι και πρώτα τη δασκάλα μας, τη Βαγγελιώτη την Καρακούτα. Βαγγελιό, αν μείνεις 16 χρόνια στο χωροστάσι, θα σου κάνουμε κάτι ανάλογο. Να ευχαριστήσω τον Γιώργο τον Φράγκογλου, που ήταν ο σκηνοθέτης της βραδιάς. Να ευχαριστήσω όλους τους χορευτές, που δίπλα, αυτοί μαζί, βοηθήσανε για να γίνει αυτή η βραδιά. Σας ευχαριστώ πολύ που χορέψατε τόσο ωραία.
να ευχαριστήσω τώρα το σχολείο μας, τη διευθύντριά μας, την κυρία Γεωργία Μυστρίδου. Τους καθηγητές που τους ζήτησα να με βοηθήσουν στα βίντεο και το είδατε, όλοι με πολύ διάθεση. Αν είχα πολύ χρόνο, είχα άλλους τόσους να βάλω να μιλήσουν για το Λάμβρο. Τους γονείς που είναι δίπλα μας σε κάθε εκδήλωση που κάνουμε. Τους πρωταγωνιστές, τη νεολαία μας, τα παιδιά μας. Να ευχαριστήσω τον Σεργιάννη, που είναι εδώ και με τον τρόπο του συμμετέχει στην εκδηλώσή μας. Έχω ένα μήνυμα από την αδερφή του κυρίου Θοδωράκου, από την Αθήνα. Πρέπει να το διαβάσω, συγγνώμη. Ευχαριστώ την οικογένεια που βρίσκεται εδώ του Λάμβρου και είναι δίπλα μας και μοιράζεται αυτές τις στιγμές. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Ο μικρός Άρης αρρώστησε και δεν είναι εδώ, αλλιώς θα χόρευε πρώτος. Λοιπόν, από την αδερφή του Λάμβρου από την Αθήνα. Σας εύχομαι καλή επιτυχία στην εκδήλωση. Λυπάμαι που δεν κατάφερα να είμαστε κοντά σας. Η σκέψη μου είναι δίπλα στον αδερφό μου. Είναι ο αδερφός που ο καθένας θα ήθελε να έχει. Σας χαιρετώ, Βάσο Θεοδωράκου. Σε συγκινήσαμε, λίγο. Λίγο. Είπαν τόσα, τώρα τι να πω εγώ. Χαρά, τιμή, συγκίνηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρέπει όμως να ξεκινήσω και εγώ κάπως έτσι, κύριε Κεσόγλου, αντιδήμαρχη πολιτισμού. Κυρία Μυστρίδου, διευθύντρια του καλλιτεχνικού. Να τα πάρω με τη σειρά. Κυρία Άλλιου, πρόεδρο του χορουστασίου, συνδιοργανωτής. Το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων που εκπροσωπείται από την κυρία Άλλιου και από άλλα μέλη. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα. Ήταν πολύ για μένα θαρό. Μπούπησε λίγο βαρύ στο στομάχι. Όχι, θα έρθουν και τα άλλα τα παιδιά τώρα πάνω για να χορέψουμε τα χασαποσέρεβου και να κλείσουμε τη βραδιά. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα όλους. Και τον συνάδελφο, τον Ανδρέα τον Παπουκίδη, κατά καλά του λόγια, και τη Βαγγελιώτη την Καρακούτα, τους συναδέρφους που μίλησαν για μένα, τον ξάδελφο, τον Γιάννη και την Όλγα που ήρθαν εδώ πέρα. Η Όλγα μου κράτησε παρέα και μου χαλάρωσε λίγο το πολύ άγχος που είχα. Στο γάμο μου και σήμερα πέρασα έτσι δύσκολα, να ξέρετε. Σας ευχαριστώ, κύριε Άλλιου, και εσάς. Σας ευχαριστώ όλους. Να είστε καλά. Μετά από το χασαποσέρβικο, γλέντι για όλους. Κυρίες μου, εδώ. Θα σηκωθείτε να χορέψουμε όλοι μαζί. Μαυρισμένα, δε σε θέλω πια, δε σε θέλω πια. Δε μ' αρέσουν πλέον τα γυνάτια, δεν ποθώ τα δυο γλυκά σου μάτια. Παίζω και γελώ κι άλλες αγαπώ, μα δεν καλεί μια πως δε σε θέλω πια. Σε θέλω πια, δε σε θέλω πια. Με φοβερίζεις πως θα αυτοκτονήσεις. Δε σε θέλω πια, δε σε θέλω πια. Δεν μ' αρέσουν πλέον τα γυνάτια. Δεν μπορώ τα δυο γλυκά σου μάτια. Παίζω και γελώ κι άλλες αγαπώ, μα δεν καλεί μια πως δε σε θέλω πια. Thank you.
αν πεθάνεις. Δε σε θέλω πια, δε σε θέλω πια. Δεν μ' αρέσουν πλέον τα γυνάτια, δεν μπορώ τα δυο γλυκά σου μάτια. Παίζω και γελώ κι άλλες αγαπώ. Μα την καλή μια πως δε σε θέλω πια. Παίζω και γελώ κι άλλες αγαπώ. Μα δεν καλή μια πως δεν σε θέλω πια. Μιλώ μου χωγινό ροϊδωμά.
και τα βιολιά του. Κρόντα τα όλια μωρέ στέριο, κρόν και τα βιολιά του. Πάπος με την κόκκινη αλβάρα, πάπος χωρέ μπροστά. Πάπος με την κόκκινη αλβάρα, πάπος χωρέ μπροστά. Ιδό στέριο, σι και στέριο, στέριο σαπάς μια γρυνδιά. Ιδό στέριο, σι και στέριο, στέριο σαπάς μια γρυνδιά. Κάτεβα στέριο, κάτεβα τζάνι, να σε παντρέψω μη. Κάτεβα στέριο, κάτεβα τζάνι, να σε παντρέψω μη. Δεν κατηβαίνω, δεν αλλάζω, γάμπρος δεν γίνομαι. Δεν κατηβαίνω, δεν αλλάζω, γάμπρος δεν γίνομαι. Τα σημάδια πίσω να πάτη, στέριος πίσω μάνιψη. Τα σημάδια πίσω να πάτη, στέριος πίσω μάνιψη. Τρία μιτζίτια παπούτσια βρε στέριο, πάπους αγόρασι. Τρία μιτζίτια παπούτσια βρε στέριο, πάπους αγόρασι. Κάτεβα στέριο, κάτεβα τζάνι, να σε παντρέψω μη. Κάτεβα στέριο, κάτεβα τζάνι, να σε παντρέψω μη. Της μανούλας γιατί δεν μου το λες. Ζαχαρούλα, ζαχαρούλα, πρεμόρα είσαι στην καρδούλα. Πρεμόρα είσαι στην καρδούλα, πρε ζαχαρούλα, ζαχαρούλα. Μωρέ τι να σου πω, μωρέ μάνα, μωρέ μάνα, το υπόστας του το υπό. Εκείνο π' αγαπάω, μωρέ μάνα, θέλω να το παντρευτώ. Βασανίζεις άλλο, ρε ζαχαρούλα θα πεθάνω. Ζαχαρούλα είναι το όνομά σου και γλυκόν το φίλημά σου.
Χρόνια και χρόνια τώρα τριγυρνώ σαν πουλί περιπλανόμενο. Με στη ξένη τυγιά, με στη μοναξιά που δεν την αντέχω άλλο πια. Γιατί νοσταλγώ, γιατί λαχταρώ την αγάπη μου και το χωριό. Και η αγάπη μου στην καρδιά έχει μαύρο πόνο στην καρδιά. Δίχως συντροφιά, δίχως αγκαλιά, δίχως τα γλυκά μου τα φιλιά. Κι αφού με πονά, κι αφού μ' αγαπά, είναι κρίμα να με μοναχιά. Θα πάρω θέλω την απόφαση και θα πάω στο όμορφο νησί. Θέλω να της πω πως την αγαπώ και μια μέρα θα την παντρευτώ. Μες στην Ικαριά μια γλυκιά βραδιά θα το κάψουμε με τα βιολιά. Και θα χορέψουμε μαζί κι οι δυο το σκοπό τον Ικαριωτικό. Θα γλεντήσουμε, θα μεθύσουμε, τους καημούς θα λησμονήσουμε. Μες στην Ικαριά και σαν τα πουλιά θα έχουμε κι οι δυο ζεστή φωλιά.